πάσης αναμένεται να αρχίσουν εντός του ερχόμενου έτους με στόχο την αποσυμφόρηση της πρωτεύουσας από το κυκλοφοριακό χάος. Το ρεπορτάζ είναι του Λεόντιου Χριστοδούλου. Εντός του 2019 αναμένεται να αρχίσουν τα έργα της πρώτης φάσης του περιμετρικού δαχτύλου στη Λευκοσία. Στόχος η απάμβληση του κυκλοφοριακού εφράγματος που παρατηρείται σχεδόν καθημερινά στην πρωτεύουσα. Επί του παρόντος, το Τμήμα Δημοσίων Έργων βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης και ελέγχου των κατασκευαστικών σχεδιών. Με στόχο την ετοιμασία των αναγκαίων εγγράφων για την προκήρυξη προσφορών για εργολαβική εκτέλεση της πρώτης φάσης του περιμετρικού. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ετοιμασία των αναγκαίων σχεδίων των απαλωτριώσεων, η οποία διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τα τέλη του αρχές του χρόνου για να προωθηθεί η σχετική διαδικασία για τις απαλωτριώσεις. Η πρώτη φάση αναμένεται να κοστίσει περίπου 52 εκατομμύρια ευρώ. Θα περιλαμβάνει. Το οδικό δίκτυο αυτοκινητόδρομο μήκος περίπου 7,2 χιλιόμετρων από τον αυτοκινητόδρομο Λευκοσία Λεμεσού παρά τη βιομηχανική περιοχή Νιδαλίου στο πέρα χωριών Γενήσου. Μέχρι ειδικότερα τη λεωφόρο Στροβόλου Τσερίου στην περιοχή Τσερίου Λεγατάμιας. Στο δίκτυο αυτό περιλαμβάνεται επίσης και δευτερεύοντα δίκτυο μήκους περίπου 7 χιλιόμετρων περίπου και γύρω στα 6 χιλιόμετρα συντηρητικού οδηγού δίκτυου για σύνδεση με το αυτοκίνητο με το δευτερεύοντα αυτό οδηγό δίκτυο. Η μελέτη έχει χωριστεί γεωγραφικά σε 5 φάσεις. Η καθεμία θα αποτελεί ξεχωριστό κατασκευαστικό συμβόλαιο και θα κατασκευαστεί τμηματικά. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Συνδέοντας στην Ευρώπη του Ταμείου Συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Το ποσό της συγχρηματοδότησης αναμένεται να ανέλθει στα 44 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών στο νησί μας φέρεται